Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα, κύριε Μπαρτζόκα, δεν διασφαλίζεται με την επιστολική ψήφο. Κυρία Κεραμέως, κύριε Λιβάνια, για να μην σας αδικήσω, η προσπάθειά σας να περάσετε τις ρυθμίσεις τομή στην αλλίωση των σχετισμών προς το παρόν εν μέρει απέτυχε. Ως ΚΚΕ, με τον Γενικό Γραμματέα, τον εισηγητή μας τον Γιάννη Γκιώκα και τους βουλευτές, συμβάλαμε στην αποκάλυψη του στόχου σας. Ο ελληνικός λαός και εντός και εκτός από τη συζήτηση αλλά και από την τροπολογία κατάλαβε τις προθέσεις σας. Αλήθεια, θεωρείτε ότι ο κόσμος είναι τόσο αφελής ώστε να πιστέψει ότι οι προθέσεις σας είναι αγνές? Όταν η προτεραιότητά σας είναι τα κέρδη των καπιταλιστών και όχι η ζωή και οι ανάγκες του λαού, μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι θέλετε την ισότητα στα δικαιώματα? Αλήθεια, εμπόδιο για αυτά είναι η επιστολική ψήφος? Όταν η πολιτική σας κάνει τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους, που δημιουργείται την εργασιακή ζούγκλα με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, αυξάνεται την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια, οδηγείται ολόκληρες εργατικές λαϊκές οικογένειες ή μέρος τους διαχρονικά στην ξενιτιά, τους λέτε ότι τους νοιάζεστε? Γι' αυτό που νοιάζονται όλα τα αστικά κόμματα είναι η θωράκιση και η παραπέρα ενίσχυση της κυριαρχίας αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Νιώθετε να ενισχύετε το ρεύμα αμφισβήτησης της στρατηγικής καπιταλιστικής ανάπτυξης. Γι' αυτό επιδιώκετε, εκτός των άλλων, και την αλλίωση του εκλογικού σώματος του πολιτικού σχετισμού. Τα διάφορα επιχειρηματικά λόμπι εντός και εκτός Ελλάδας, που με νόμο του Βορύδη το 2021 νομιμοποιήθηκε η θεσμική τους παρέμβαση, θα αξιοποιηθούν πιο αποτελεσματικά και στις εκλογές, ιδιαίτερα με την επιστημονική ψήφο, και θα αυξήσει τη μάζα εκλογέων που βρίσκονται για πολλά χρόνια εκτός Ελλάδας ή έχουν ελληνική καταγωγή. Απόδειμοι που δεν έχουν καμιά συνέπεια από την όποια επιλογή τους, αφού δεν επηρεάζονται τις πολιτικές που καθορίζουν τη ζωή του λαού, θα είναι αυτοί που θα καθορίζουν τα πολιτικά, την πολιτική στη χώρα μας. Η μαζική εγγραφή νέων εκλογέων είναι θέμα χρόνου, αφού αρκεί κάποιος να αποδείξει ελληνική καταγωγή και ας μην έχει οικονομικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις στην Ελλάδα για να μπορεί να πάρει την ελληνική ηθαγένεια και άρα πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Αλήθεια, πώς θα επιλέγουν όλοι αυτοί που δεν ζουν τις συνέπειες της πολιτικής σας? Θα είναι κριτήριο η ενεργεία, οι μισθοί και συντάξεις πείνας, η μισή δουλειά με μισά δικαιώματα? Θα είναι η τριγική κατάσταση στην υγεία, στην παιδεία, η ερημοποίηση της υπαίθρου ως αποτέλεσμα της κοινής αγροτικής πολιτικής, που είναι χωρίς ασθενοφόρα και γιατρούς και πεθαίνει ο κόσμος αβοήθητος? Η ακρίβεια που τσακίζει το γλύσχρο εισόδημα του λαού? Θα είναι το άδικο φορολογικό σύστημα που τσακίζει το λαό και απαλλάσσει τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους? Θα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη σύνταξη? Θα είναι οι πληστηριασμοί που ξεσπιτώνουν βιοπαλαιστές ανθρώπους και τόσα άλλα που βασανίζουν το λαό? Αλήθεια, για αυτά και για τόσα άλλα που ζει ο λαός στη χώρα μας, πώς ενημερώνονται οι Έλληνες που είναι για χρόνια στο εξωτερικό, που προφανώς μπορεί να ζουν παρόμοια ή άλλα προβλήματα? Μήπως από τα αντικειμενικά μαζικά μέσα ενημέρωσης ή από το διαδίκτυο, τα οποία εκθιάζουν τις επιτυχίες της κάθε κυβέρνησης, όπως για παράδειγμα το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προαπαιτούμενα, την επενδυτική βαθμίδα, που όντως είναι επιτυχίες, αλλά για το κεφάλαιο με τη ζωή του λαού στα τάρταρα? Πώς ενημερώνονται για το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο που έχετε κάνει όλοι σας και δίνετε νέες δυνατότητες στην εργοδοσία να περιορίζει περαιτέρω τη διεκδίκηση με το δικαίωμα της απεργίας? Αλήθεια, οι αγώνες των εργαζομένων, των άλλων λαϊκών στρωμάτων, των αυτοαπασχολουμένων, των φτωχών αγροτών, των φοιτητών, των σπουδαστών, των μαθητών, συνολικά της νεολαίας, πώς προβάλλονται εντός και εκτός Ελλάδας? Μαθαίνουν για τα εργατοδικεία, τα αγροτοδικεία, τα μαθητοδικεία που στείνεται κάθε φορά για να τρομοκρατείται ο λαός? Για την καταστολή των αγώνων διαχρονικά από διάφορους μηχανισμούς κρατικούς και εργοδοτικούς?
Είναι όλα αυτά κριτήρια για τη διαμόρφωση της πολιτικής τάσης των εργαζομένων του λαού συνολικά? Ναι, είναι. Και όλα αυτά όχι μόνο αποκρύβονται επιμελώς από όλους τους μηχανισμούς χειραγώγησης, αλλά παρουσιάζεται και μια εικονική πραγματικότητα. Παρουσιάζεται όπως τελευταία, για παράδειγμα, ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τους νέους και τους δίνει σπίτια. Ότι ο εξοδικαστικός συμβιβασμός δουλεύει και ότι ο λαός σώζει το σπίτι τους από τον πληστηριασμό. Ότι η κυβέρνηση καταπολεμά την ακρίβεια βάζοντας μεγάλα πρόστιμα στις πολυεθνικές. Παρουσιάζεται ένα λαό που ζει τα αδιέξοδα της πολιτικής σας, χαρούμενο, ευτυχισμένο, που ευημερεί και με τα διάφορα πας αντιμετωπίζει πρόσκαιρες δυσκολίες. Αλλά μήπως η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, είχαν διαφορετική στάση για τα προβλήματα των αποδήμων? Μήπως ενδιαφέρθηκαν, για παράδειγμα, για τα ελληνόφωνα σχολεία? Όχι. Δικό σας έργο είναι και αυτό. Για όλα αυτά θέλετε ο λαός χωρίς τη δική του οργάνωση και ενεργή συμμετοχή στα σωματεία και σε άλλους φορείς λαϊκής πάλης, με τις κάθε είδους πιέσεις και εκβιασμούς, να κάνει επιλογές που θα του υποδεικνύουν όσοι ασκούν εξουσία πάνω του από εργοδότες, διευθυντικό προσωπικό και άλλους πολυπλόκαμους κρατικούς και εργοδοτικούς μηχανισμούς, τα διάφορα ισχυρά λόμπι. Χωρίς τη δυνατότητα να βρίσκεται έστω και λίγο μόνος του στο παραβάν, αλλά με την επιστολική ψήφο έρχεστε και δημιουργείτε ένα ευρύτατο περιθώριο νόθευσης της λαϊκής βούλησης και χειραγώγησης ψήφου πολύ πιο εύκολα και αποτελεσματικά. Υπάρχουν παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική. Οι βουλευτές μας είπαν πάρα πολλά για αυτά. Ωστόσο, εκτός αυτών των παραδειγμάτων, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, την ενοχή σας. Υπάρχει η πείρα από την εφαρμογή στο παρελθόν της επιστολικής ψήφου στα σωματεία, ιδιαίτερα αυτά που είχαν δημιουργήσει γνωστοί εργατοπατέρας, για να νοθεύουν τον σχετισμό και να υπηρετούν τους εργοδότες και τις κυβερνήσεις. Αρκετές συνδικαλιστικές δυνάμεις στο κίνημα στάθηκαν απέναντι σε αυτή την ευρύτατη νοθεία, γιατί από την έρευνα διαπίστωναν ότι ψήφιζαν άνθρωποι πεθαμένοι ή ανύπαρκτοι ή άνθρωποι που ποτέ δεν ψήφισαν, αλλά άλλοι ψήφισαν για αυτούς, και αυτά με υπογραφή του πρακτικού δικαστικού αντιπροσώπου. Φανταστείτε τι έχει να γίνει με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Μετά την επιστολική ψήφο θα αφαίρετε την ηλεκτρονική ψηφοφορία όπως την νομοθετήσετε για τα συνδικάτα. Η διαμόρφωση του πολιτικού σχετισμού θα γίνεται με ένα like. Μου αρέσει δηλαδή. Γιατί δεν θα μπορεί να το διορθώσει σε ένα like. Δεν μου αρέσει μετά. Η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου και η όποια συνέχεια αλλάζει συνολικά τη σχέση των ψηφοφόρων με την εκλογική διαδικασία, δημιουργεί παθητική στάση αποξένωση από την ενεργή συμμετοχή. Ότι δεν θα υπάρχουν εκλογικά τμήματα για τις εκλογές του εξωτερικού δημιουργεί ακόμα πιο σοβαρούς κινδύνους για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ανάμεσα στους μεγάλους κινδύνους για την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας που προκύπτουν από την επιστολική ψήφο είναι και το γεγονός ότι η διαδικασία θα διεκπεραιώνεται με την εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών και των υπαλλήλων τους. Δηλαδή αυτός που θα ελέγχει την ταυτοπροσωπεία παραλαμβάνοντας το φάκελο θα είναι ο διανομέας μιας ιδιωτικής εταιρείας και όχι κρατική λειτουργή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το ίδιο ισχύει και για μια σειρά κρίσιμες στιγμές, όπως η παραλαβή των φακέλων, η μεταφορά και η επιβεβαίωση της αυτοπροσωπείας. Όσον αφορά την επίκληση των φοιτητών και των εργαζομένων στον τουρισμό επιστημισμό, θυμίζουμε, κυρία Υπουργέ, ότι η κυβέρνηση το καλοκαίρι αρνήθηκε 2 φορές να αποδεχτεί τις προτάσεις του ΚΚΕ να συσταθούν ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι για να ψηφίσουν από τον τόπο όπου εργάζονταν οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές όπου έμεναν. Εχθρός των εργαζομένων και εντός και εκτός της χώρας, Ελλήνων και ξένων, είναι ο ίδιος και είναι ο καπιταλισμός και ως το στηρίζουν. Ένα σύστημα που σαπίζει, που κάνει τους πολέμους πραγματικούς και οικονομικούς και σκορπά το θάνατο και τη φτώχεια στους λαούς. Ως ΚΚΕ δίνουμε
σε όλες τις συνθήκες, τη μάχη της πλατιάς ενημέρωσης, της αποκάλυψης της πολιτικής σας, της προβολής της πρότασής μας, επιδιώκοντας την όλο και μεγαλύτερη συμπόρευση στον αγώνα για τις λαϊκές ανάγκες και κυρίως για την ανατροπή του βάρβαρου εκμεταλλευτικού συστήματος, τη συμπόρευση στον αγώνα για τη νέα μορφή οργάνωσης οικονομίας και της κοινωνίας με την εξουσία της εργατικής τάξης που θα έχει κέντρο τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες τους για τον σοσιαλισμό κομμουνισμό. Αυτό προϋποθέτει την πλατιά συμμετοχή του λαού, κύριε Μπαρτζόκα.